κάνεις? Μια χαρά. Με τον Γιώργο ήρθαμε εδώ για να δούμε τι κάνετε σήμερα. Θα μιλήσουμε λιγάκι και για το τι σχεδιάζουμε. Εντάξει. Στο πλαίσιο της προώθησης του αθλητικού τουρισμού στον Δήμο Κορινθίων και της εξωστρέφειας και της προβολής του Δήμου Κορινθίων, συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε με τον Σκοπευτικό Σύλλογο στην Κόρινθο και τον κύριο Κελαϊδάκη που είναι ο πρόεδρος, για να έχουμε πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε τώρα, που είναι, γίνονται οι αγώνες σκοποβολής. Τελευταία είχαμε μια μεγάλη επιτυχία, όπως γνωρίζετε, και οι πανευρωπαϊκοί αγώνες του 2022 θα γίνουν στην Κόρινθο και μέχρι τότε θα γίνουν σημαντικές εκδηλώσεις που προηγούνται, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις και θα φέρουν επισκέπτες στην περιοχή, θα προβάλλουν την Κόρινθο και τα αξιοθέατα που έχει και όλα όσα έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, και τα ωφέλη για τον Δήμο Κορινθίων θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γι' αυτό και η όλη εκδήλωση και προσπάθεια θα έχει την πλήρη υποστήριξη του Δήμου Κορινθίου. Είχαμε πρόσφατα μια μεγάλη επιτυχία, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την πόλη της Κορίνθου, ότι ανάλαβε η Ελλάδα, αναλάβαμε τον Πανευρωπαϊκό Αγώνα του 2022 και έχει αποφασιστεί να διεξαχθεί σε αυτό εδώ το σκοπευτήριο. Είναι προϋπόθεση η υποστήριξη του Δήμου για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η ανάληψη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, ενδεχομένως είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει στην πόλη μας και ένα σοβαρό αθλητουριστικό γεγονός. Πόσους αθλητές μιλάμε? Είναι πάνω από 1000 αθλητές. Πρόσφατα ο τελευταίος αγώνας πανευρωπαϊκός που διεξήχθη πριν λίγες μέρες στη Σερβία είχε 1150 συμμετοχές αθλητές. Και αυτό το νούμερο είναι επί 3 με τους συνοδούς και τους φροντιστές, προπονητές κτλ. Πόσες μέρες παράδειγμα? Γύρω στις 20 μέρες διαρκεί το event αυτό, γιατί είναι 15 μέρες στο αγωνιστικό κομμάτι και γίνονται και άλλες δραστηριότητες μπρος πίσω από το κεντρική διοργάνωση, γύρω στις 20 μέρες. Και πριν από αυτό, Πρόεδρε, μέχρι την ημέρα που θα γίνουν οι αγώνες αυτοί, θα είναι πολλοί αγώνες που θα γίνουν εδώ προετοιμασίας. Δεδομένου της ανάληψης πανευρωπαϊκού από το σκοπευτήριο και μόνο με αυτό το γεγονός, το σκοπευτήριο και η περιοχή κεντρίζει το ενδιαφέρον και μπαίνει στο χάρτη όλων των Ευρωπαίων και παγκοσμίως των σκοπευτών που ταξιδεύουν στον κόσμο συμμετέχοντας σε αγώνες. Και εν ώψη του Πανευρωπαϊκού η επισκεψιμότητα στις δικές μας διοργανώσεις θα αυξηθεί κατακόρυφα. Η ετήσια μας διοργάνωση, το Canal Challenge, που κάνουμε κάθε Μάιο, πιστεύω ότι τον χρόνο θα διπλασιαστούν οι συμμετοχές. Έχουμε ήδη 100 ξένες συμμετοχές, ίσως και τριπλασιαστούν, δηλαδή η άνοδος θα είναι ραγδαία. Αυτό σημαίνει τεχνικά σε αριθμούς, σε επισκέπτες, ήδη ο Όμιλος Αθλητικής Σκοποβολής Κορινθίας με διοργανώσεις σαν τις σημερινές φέρνει πάνω από 1000 επισκέπτες ετησίως αυτή τη στιγμή στην Κόρινθο. Το νούμερο μπορεί να φτάσει και τις 5000 με τις διοργανώσεις αυτές, ετησίως οι διοργανώσεις. Τη χρονιά του Πανευρωπαϊκού δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το όφελος. Τεχνικά θα γίνει κάτι άλλο, αν θέλετε, ότι δημιουργούμε τη ζήτηση εδώ στην περιοχή και θα υπάρξει και η προσφορά, γιατί ακούστηκαν και κάποιες απόψεις ότι τι θα ωφεληθεί η Κόρινθος αφού δεν έχει συνεδριακό κέντρο, δεν έχει ξενοδοχεία, δεν έχει υποδομές. Και απαντώ ότι δημιουργούμε τις εκδηλώσεις που θα ωφεληθούν το Λουτράκι ή το Βραχάτι και άλλες γύρω περιοχές, αλλά με τη ζήτηση που δημιουργείται στην Κόρινθο θα γίνουν αυτά που λείπουν σήμερα. Τεχνικά θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, κύριε Πρόεδρε, εδώ στο χώρο? Ο χώρος χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Έχουμε τη δυνατότητα με σχετικά μικρές επεμβάσεις, γιατί ήδη έχει έρθει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Εκεί στηριζόμαστε στη βοήθεια του Δήμου. Δεσμεύτηκα και πριν γίνω δήμαρχος. Θυμάστε ότι η προετοιμασία ξεκίνησε πριν αναλάβω σαν δήμαρχος. Όντως, και υπάρχει η δέσμευσή μου και τηρείται. Είναι ένα από τα βασικά δεδομένα. Ο Όμιλος Αθλητικής Σκοποβολής Κορινθίας πρέπει να ευχαριστήσει αρκετούς ανθρώπους, αλλά κυρίως τον Δήμαρχο. Κυρίως τον Δήμαρχο, γιατί οι εγγυήσεις του για τις υποδομές του σκοπευτηρίου είναι ο κύριος λόγος που στις ελληνικές διεργασίες προκρίθηκε το σκοπευτήριο της Κορίνθου για να γίνει το πανευρωπαϊκό. Σήμερα τι αγώνες γίνονται? Σήμερα γίνονται πανελλήνιοι αγώνες shotgun.
αφορά όλη την Ελλάδα. Έχουμε γύρω στις 70 συμμετοχές. Είναι ένας σχετικά μικρός αγώνας σε σχέση με τις άλλες διοργανώσεις που κάνουμε. Είναι σημαντικός όμως αγώνας για το αγώνισμα αυτό. Διοργανώσεις που προωθούν την εξωστρέφεια και την προβολή, όπως έχω ήδη πει, δεν είναι μόνο οι διοργανώσεις που θα κάνουμε σε συνεργασία με το Σκοπευτικό Σύλλογο, αλλά είναι και άλλες εκδηλώσεις. Θυμάστε που έχω αναφέρει το συνέδριο το πανευρωπαϊκό των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας μίλησα και για άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν εδώ στην επόμενη χρονιά, όπως παραδείγματος χάρη η φιλοξενία σε κατασκήνωση της περιοχής των παιδιών από τα Βαλκάνια, την υποστήριξη της UNESCO, και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες θα φέρουν περισσότερο κόσμο επισκέπτες στην περιοχή. Και όχι μόνο οι επισκέπτες, αλλά και εκείνοι που θα μάθουν από τους επισκέπτες ποιο είναι το τουριστικό προϊόν στο Δήμο Κορινθίων, θα έρθουν μετά οι φίλοι τους, οι γνωστοί τους, οι οποίοι πραγματικά έχουν να απολαύσουν αρκετά στον Δήμο Κορινθίων από αυτά που τους ενδιαφέρουν. Έχουμε αρχαιολογικούς χώρους, έχουμε όμορφες παραλίες, έχουμε πολλά πράγματα στην περιοχή τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν για αρκετές μέρες τους επισκέπτες μας. Μετά την ανάληψη του πανευρωπαϊκού αγώνα, να συμπληρώσω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος και την Τεχνική Επιτροπή Πρακτικής Σκοποβολής για την απόφασή τους να πάει η υποψηφιότητα της Ελλάδος με το Σκοπευτήριο της Κορίνθου. Και ξαναλέω ότι γι' αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο οι εγγύησεις του Δημάρχου. Υπήρχαν και άλλοι από την Ελλάδα οι οποίοι ήθελαν να φιλοξενήσουν τους αγώνες, η Ρόδος για παράδειγμα, έτσι δεν είναι? Υπήρχε και η πρόταση της Ρόδου, όπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο προτάσεις υποκρίθηκε η πρόταση της Κορίνθου. Γιατί ήταν πράγματι καλύτερη? Συγκεντρώνει πολύ περισσότερα θετικά στοιχεία η περιοχή μας γεωγραφικά. Έχουμε τις συνδέσεις οδικές, σιδηροδρομικές, έχουμε αεροδρόμιο, γιατί η απόσταση μέχρι το αεροδρόμιο είναι τέτοια όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις. Αυτό σημαίνει ότι η Κόρινθος έχει αεροδρόμιο. Όλα αυτά παίξανε ρόλο. Και τα αναδείξαμε και κατάλληλα, έγινε σωστή η προετοιμασία. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς σαν όμιλος Αθλητικής Σκοποβολής Κορινθίας και εκ μέρους του Δημάρχου, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας.